ξεκινήσουμε από τα καλάνια. Τα καλάνια είναι ότι στην Ελλάδα, αλλά και νομίζω παντού στην Ευρώπη, θα έλεγα στην Ευρώπη, σε παγκόσμιο επίπεδο, η ασφάλιση υγείας είναι ίσως ο ταχύτερο αναπτυσσόμενος κλάδος. Υπάρχει ζήτηση. Και είναι λογικό, γιατί καθώς αυξάνεται το διαθέσιμο εισόδημα και καθώς σιγά σιγά οι ανεπτυγμένες κοινωνίες γεννάνε, είναι λογικό να υπάρχει ζήτηση για ασφάλιση υγείας, καθώς δεν θα εξασφαλίζει καλύτερη πρόσβαση σε ιδιωτικές υπηρεσίες υγείας. Άρα έχουμε σύμμαχο την καλή ζήτηση. Ποιος είναι ο ελέγχοντας στο δωμάτιο, δεν αναφέρθηκε στη συζήτηση πριν. Ο ελέγχοντας στο δωμάτιο είναι ότι έχουμε ένα πολύ μεγάλο ποσοστό, το μεγαλύτερο σε όλες τις χώρες του ΟΣΑ. Out of pocket spending, τι σημαίνει αυτό, πληρώνει απευθείας ο πολίτης για τις υπηρεσίες υγείας. Μιλάει για ιδιωτική δαπάνη, δεν μιλάει για δημόσια δαπάνη. Δημόσια δαπάνη, όπως είπαμε όλοι, είναι αναγκαία να κάνουμε ακόμα καλύτερο το ΕΣΥ, κανένα πρόβλημα. Το θέλουμε όλοι μας. Υπάρχει όμως και ιδιωτική δαπάνη. Πώς καταλήγουμε την ιδιωτική δαπάνη, σε συντριπτικό ποσοστό, πάνω από 90% out of pocket. Τι σημαίνει αυτό, συμβαίνει ζημιά και πληρώνουμε τις ζημιές. Ένα ελάχιστο ποσοστό περνάει μέσα από τις ασφαλιστικές εταιρείες και αυτό λοιπόν είναι το μεγάλο πρόβλημα. Άρα η ελληνική κοινωνία, το ελληνικό νοικοκυριό, πληρώνει πολλά για την υγεία. Πληρώνει τις φορές, το δημόσιο σύστημα υγείας, πληρώνει out of pocket, όταν συμβεί το κακό, και ένα μικρό κομμάτι πληρώνει ειδικά. Γιατί συμβαίνει αυτό το πράγμα, συμβαίνει γιατί το σύστημα είναι κακοσχεδιασμένο. Η ιδιωτική ασφάλιση υγείας και το δημόσιο σύστημα πάνε παράλληλα. Και δεν τέρνονται. Και πάνε παράλληλα το 1980 που δημιουργήθηκε το ΕΣΥ. Παράλληλα πάνω 50 χρόνια. Και δεν υπάρχει πιθανότητα να καλύψουμε τις ανάγκες ενός πληθυσμού που γερνάει ταχύτατα. Σε μερικά χρόνια η μεγαλύτερη ηλικία για ομάδα θα είναι 65+. Όλοι ξέρουμε ότι 65+ κάθε δεύτερο μήνα στο νοσοκομείο. Δεν υπάρχουν λοιπόν πόροι για να έχουμε αυτό που λέμε καθολική προσπάθεια. Με τι χρήματα. Πρέπει να βρούμε λεφτόλογο. Άρα λοιπόν το μεγάλο ζήτημα είναι ένας επανασχεδιασμός του συστήματος που να βάλει υπόψη τις παθογένειες που περιέγραψε και εσύ Γιάννη κάποιες άλλες με τις θυμολογίες των νοσοκομείων. Νομίζω λοιπόν ότι το κομβικό σύστημα είναι αυτό. Δεν έχει ανοίξει συζήτηση. Το είδατε. Πριν είχαμε τους εκπρόσωπους των πολιτικών κομμάτων. Να είμαι λίγο οξύς τώρα, είμαστε και μόνοι μας εδώ πέρα. Δεν το άνοιξε κανένας το θέμα. Θα ανοίξει. Όσο νωρίτερα, τόσο καλύτερα. Όσο αργότερα, θα το πληρώσουμε με μεγαλύτερο κόστος. Άρα, θέμα ένα, συνολικός ανασχεδιασμός με συμπληρωματικότητα. Υπάρχουν μοντέλα στην Ευρώπη. Κάποιος είπε πριν για το μοντέλο της Γαλλίας. Έχει ένα εξαιρετικό και σύστημα για συνέργειες μεταξύ ιδιωτικής και δημόσιας ασφάλισης υγείας. Εξαιρετικό το γαλλικό σύστημα. Θα μπορούσαμε να το υιοθετήσουμε. Αυτό λοιπόν είναι το βασικό θέμα για μένα. Τώρα, κάποια πράγματα πιο συγκεκριμένα για τα προβλήματα που αναφέρθηκαν. Υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνισμού αυτή τη στιγμή που δυσκολεύει πάρα πολύ τη δουλειά μας ως ασφαλιστές σε ό,τι αφορά τους παρόχους δευτεροβάθμιας και τριτοβάθμιας υγείας. Υπάρχει ένα έλλειμμα ανταγωνισμού γιατί υπάρχει μια υπέρμετρη συγκέντρωση αυτή τη στιγμή. Άρα καταλαβαίνετε, όταν υπάρχουν στην ουσία 2,5 όμιλοι από τους οποίους μπορεί να προμηθευτείς υπηρεσίες και 10 ασφαλιστικές οι οποίες αγοράζουν υπηρεσίες, η ψαλίδα έχει κάτσει έτσι. Ένα το κρατούμενο. Δεύτερο το κρατούμενο. Το σύστημα με τον οποίο διέπει τις σχέσεις ασφαλιστικών και νοσοκομείων, fee for service, είναι ξεπερασμένο. Είμαστε η μοναδική χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην οποία δεν εφαρμόζονται τα DRGs. Και η Αλβανία έχει DRGs. Και η Κύπρος έχει DRGs. Όλοι έχουν DRGs. Η Ελλάδα δεν έχει. Γιατί δεν έχει, δεν ξέρω. Είναι ένα θέμα το οποίο δεν ακούστηκε, πρέπει να λυθεί. Με την εφαρμογή των DRGs, είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνει αυτού του είδους η υποτιμολόγηση υπηρεσιών σε κάποιον. Και είναι πάρα πολύ δύσκολο επίσης, τέλος πάντων, να μην πω περισσότερα, καταλαβαίνομαστε εδώ γιατί είμαστε όλοι επαγγελματίες. Φέρνει περισσότερη διαφάνεια, μεγαλύτερη αντικειμενικότητα και νομίζω είναι κάτι το οποίο πρέπει να το δούμε, γιατί ήδη ξεκινάει σιγά σιγά να εφαρμόζεται στο δημόσιο τομέα. Άρα θα φτάσουμε σε 1-2 χρόνια από τώρα να έχουμε ένα σύγχρονο σύστημα DRGs στο δημόσιο, στη σχέση μεταξύ, ας πούμε, του ΕΟΠΗ και των δημόσιων νοσοκομείων. Και fee for service, που είναι μια απαρχαιωμένη μέθοδος τιμολόγησης μεταξύ ιδιωτικών ασφαλιστικών και νοσοκομείων. Νομίζω εκεί πρέπει κατά κύριο λόγο να ρίξουμε το βάρος μας, γιατί αν δεν δούμε τα θεμελιώδη τις σχέσεις μεταξύ ασφαλιστικών εταιριών και παρόχων υπηρεσιών υγείας, τα πράγματα στην υγεία δεν θα διορθωθούν στο βαθμό που θέλουμε όλοι, ώστε να μιλήσουμε για μια διπλάσια ή τριπλάσια αγορά υγείας, που πάρα πολύ εύκολα μπορεί να πάει στην Ελλάδα, γιατί όπως είπα, τα χρήματα βγαίνουν από τις τσέπες. Απλώς πηγαίνουν σε λάθος χώρο. Καταρχάς, νομίζω ότι κανένας δεν είναι σύμφωνος με αθέμητες πρακτικές ανταγωνισμού στην αγορά. Νομίζω ότι η προσπάθεια είναι να μεγαλώσει η πίτα. Στην ασφάλιση αυτοκινήτου, γιατί στην ασφάλιση αυτοκινήτου συμβαίνουν
τα μοίρια όσα, όχι μόνο, αλλά κατά 80-90%. Η αλήθεια είναι ότι η διανομή έχει ανοίξει πάρα πολύ. Πέρα από τις απευθείας πωλήσεις, έχουμε πλατφόρμες, έχουμε σούπερ μάρκετ, έχουμε... Τέλος πάντων, το έχουμε μόνο στην Ελλάδα, όχι. Το έχουμε παντού. Γιατί έχει γίνει αυτό το πράγμα? Γιατί η ασφάλιση αυτοκίνητων είναι προϊόν χαμηλής διαφοροποίησης. Αυτό που λέμε commodity. Και προφανώς, όταν είναι προϊόν χαμηλής διαφοροποίησης, τέτοιου είδους μαζικής φύσεως τακτικές διανομής μπορούν να λειτουργήσουν με επιτυχία. Αν δούμε λίγο και το μέλλον, γιατί καλό είναι να λύνουμε τα προβλήματα του σήμερα, αλλά να έχουμε λίγο και το βλέμμα στο μέλλον. Υπάρχουν μελέτες που λένε ότι σε μερικά χρόνια ένα ποσοστό 30-40%, όχι πολλά χρόνια, το 2030, η ασφάλιση αυτοκινήτου θα είναι embedded. Τι σημαίνει embedded? Θα την παίρνεις πακέτο με κάτι άλλο. Θα αγοράσεις ένα Tesla και θα είναι ασφαλισμένο. Παράδειγμα, θέλω να πω. Θα πηγαίνεις στην εταιρεία leasing, σε LeasePlan, να πάρεις το αυτοκίνητό σου και θα είναι ασφαλισμένο. Που σημαίνει ότι ο ρόλος πολλών ασφαλιστικών εταιριών. Γιατί εδώ είμαστε στην Ελλάδα, ας πούμε, στις γενικές ασφάλειες, 40 ασφαλιστικές εταιρείες. Θα έχουν και 40 ασφαλιστικές εταιρείες σύμβαση με την Tesla ή με τη LeasePlan, δεν νομίζω. Είμαστε 12-13.000 διαμεσολαβητές. Θα μπορούμε να πουλάμε ασφάλεια σε έναν που έχει πάρει το αυτοκίνητό του και του λέει Tesla ότι είναι ασφαλισμένο για 5 χρόνια? Όχι. Τι θέλω να πω? Το μέλλον αλλάζει. Σε προϊόντα στα οποία δεν υπάρχει επαρκής διαφοροποίηση, μπορεί και να χάσουμε το παιχνίδι. Δεν είναι δικαιολογία αυτό για τις κακές πρακτικές κάποιων και όπου είναι να τις δούμε και να τις βγάλουμε από την αγορά μας, δεν βοηθάνε κανέναν. Θέλω να πω όμως ότι έχουμε μεγαλύτερα και πιο σημαντικά προβλήματα. Να συμφωνήσω απόλυτα με όλους τους συναδέλφους και το λέω επειδή είμαι η εταιρεία που έχω την τιμή να διοικώ, ξεκινήσαμε τους πρώτους στην απευθείας ασφάλισης στην Ελλάδα. Εννοείται ότι δεν πρόκειται ποτέ να αντικατασταθεί ο ανθρώπινος παράγοντας από ένα κομπιούτερ, αν και στους ελφούς που ήμουνα σε ένα πάνελ, ήταν ένας διευθύνων σύμβουλος επενδυτικής εταιρείας και είπε ότι οι μέτοχοι της εταιρείας έχουν βάλει ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης και τσεκάρουν τι λέει ο διευθύνων σύμβουλος, τι λέει το σύστημα τεχνητής νοημοσύνης. Αυτό που λέμε πραγματικά είναι μια επενδυτική εταιρεία στο Λονδίνο. Δηλαδή, εν ολίγης είπε ότι σε λίγο και οι διευθύνων σύμβουλοι μπορούν να χάσουν τη δουλειά τους. Ελπίζω να γίνει αφού πάρουμε σύνταξη εμείς. Αλλά... Λοιπόν, αστείευομαι. Και προφανώς όμως η δουλειά των διαμεσολαβούντων πρέπει να γίνει με τη βοήθεια της πλατφόρμας. Αναφέρω ένα παράδειγμα. Αναφέρομαι στην εταιρεία, δεν το κάνω όμως για διαφήμιση. Ένα μεγάλο κομμάτι του δικτύου μας αυτή τη στιγμή χρησιμοποιεί πλατφόρμα για τις πωλήσεις του αυτοκινήτου. Περίπου το 80% των πωλήσεων γίνεται μέσα από πλατφόρμα. Γιατί γίνεται μέσα από πλατφόρμα? Πιο γρήγορη εξυπηρέτηση, λιγότερα λάθη, ταχύτητα, καλύτερες τιμές. Και οι πελάτες ευχαριστημένοι. Και οι συνεργάτες ευχαριστημένοι, γιατί υπάρχουν συνεργάτες που έχουν εκατοντάδες, μερικοί έχουν και χιλιάδες πελάτες, μέσα από την καλή χρήση τεχνολογίας. Νομίζω ότι το είπε και ο Πάνος, πρέπει να μάθουμε να χρησιμοποιούμε τα εργαλεία, γιατί οι πελάτες μας γίνονται ψηφιακοί. Άρα, όταν προσπαθούμε να προσφέρουμε προϊόντα και υπηρεσίες σε πελάτες οι οποίοι έχουν μεγαλώσει σε ένα ψηφιακό περιβάλλον, πρέπει να χρησιμοποιούμε και εμείς τις ψηφιακές ευκολίες. Άρα, εν κατακλείδη, για να γυρίσω. Όποια είναι αθέμητη πρακτική, νομίζω την καταδικάζουμε όλοι και πρέπει να τη βγάλουμε από την αγορά μας. Υπάρχουν κίνδυνοι στην αγορά. Υπάρχει κίνδυνος ένα μεγάλο κομμάτι ασφαλιστικής ύλης να περάσει σε χέρια τα οποία δεν μπορούμε εύκολα να τα ελέγξουμε. Δεν μπορούμε να κάνουμε και πάρα πολλά πράγματα, γιατί ξέρετε, ορισμένα πράγματα απλά συμβαίνουν. Απλώς είναι καλό να βλέπουμε τα πράγματα από κάποια χρονική απόσταση και να προσαρμοζόμαστε. Έχει θέση διαμεσολάβηση τεράστια, γιατί το μόνο πράγμα το οποίο δεν πρόκειται ποτέ να υποκατασταθεί είναι η ανθρώπινη επαφή. Δεν νομίζω ότι κάποιος θέλει ένα ρομπότ να του εξηγεί τι πρόκειται να κάνει. Είναι εχθρός ή σύμμαχος η τεχνολογία, οι πλατφόρμες κλπ. Σύμμαχος είναι, αρκεί να ξέρουμε πώς και πότε τις χρησιμοποιούμε.